θα μιλήσουμε για τα κάστανα. Μία υπερτροφή από αυτές πλέον που λέμε εμείς υπερτροφές, από αυτές που κατέκλυσαν την ελληνική αγορά, εμείς τις είχαμε. Καρύδια, κάστανα, δεν χρειαζόμασταν τίποτε άλλο. Το κάστανο λοιπόν είναι, η άλλη του ονομασία είναι και αγριοκάστανο το λένε καστανέα ή κοινή ή δόδυμη, είναι θαυματουργό. Αυτό το μικρούλι που όταν είναι μέσα στο κέλυφος αυτό το πράσινο, μοιάζει σαν να είναι ένας πράσινος αχινός. Μην πείτε ότι δεν του μοιάζει. Λοιπόν, μόλις τα κάστανα λοιπόν οριμάσουν και βγουν από αυτό το ακάνθινο, το αχινοτό τους όλο περίβλημα, και είναι εκεί στα μέσα Οκτώβρη και στις αρχές του Νοέμβρη, είναι μια τροφή που μπορούμε να την έχουμε και να την τρώνε όλοι από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους, γιατί είναι μια πλούσια πηγή βιταμινών. Όλες οι κυρίες λοιπόν ακούω πάντοτε την πρώτη ερώτηση που θα μου κάνουν: έχετε κανέναν τρόπο μαγικό για να καθαρίσουμε τα κάστανα? Τρόποι υπάρχουν πολλοί. Εγώ θα σας πω 3-4 σήμερα. Ο πρώτος είναι, τα βάζετε από το βράδυ σε μια πλαστική σακούλα μέσα καλά κλεισμένη στο ψυγείο. Σε παρένθεση μέσα, αν θέλετε να διατηρήσετε, έχετε καστανιές στον κήπο σας και θέλετε να διατηρήσετε τα κάστανα για πολύ καιρό το χειμώνα, εάν τα βάλετε στο ψυγείο, να ξέρετε ότι πρέπει να μπουν μέσα σε νάιλον σακούλα, καλά δεμένη, γιατί η υγρασία τα επηρεάζει και τα χαλάει, και στην πιο χαμηλή σχάρα του ψυγείου σας. Εάν πάλι εκεί διατηρούνται για περίπου ένα μήνα. Εάν τα βάλετε κατά τον ίδιο τρόπο στην κατάψυξη, πάλι μέσα σε σακούλα, εκεί μπορείτε να τα διατηρήσετε περίπου 2 μήνες, άρα τα έχουμε μια χαρά για τα Χριστούγεννα για να στολίσουμε τη γαλοπούλα. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τους τρόπους πώς μπορούμε να τα καθαρίζουμε. Ο πρώτος είναι, βάζουμε σε μια κατσαρόλα νερό να βράσει και την ώρα που θα αρχίσει να κοχλάζει, εμείς ήδη έχουμε βάλει από το βράδυ, είπαμε, σε μια νάιλον σακούλα τα κάστανά μας, τα έχουμε χαράξει σταυρωτά στο κάτω μέρος το φαρδί, μπορούμε να τους κόψουμε ελάχιστα επάνω την κορυφούλα, ή ο άλλος τρόπος είναι να τα χαράξουμε σταυρωτά στο φουσκωτό τους μέρος, μέχρι να το μαχαίρι μας το μυτερό να ακουμπήσει μέσα το εσωτερικό του κάστανου. Τα ρίχνουμε λοιπόν μέσα στο νερό, ρίχνουμε μια γενναία κουταλιά αλάτι, βασικό φίλι μου το αλάτι, και μια μεγάλη χοντρή φέτα μπαγιάτικο ψωμί. Θα το βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, ώστε όταν τα βγάλουμε θέλει περίπου 25 με 30 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος του κάστανου να βράσουν. Τη στιγμή που έχει τελειώσει, παίρνουμε αυτό και τα σουρώνουμε, τα βάζουμε σε ένα καλαθάκι με πανί να κρυώσουν λίγο, ένα πεντάλεπτο, ώστε να μην καίγονται τα χέρια μας, και μετά σιγά σιγά ένα-ένα θα δούμε ότι ξεφλουδίζονται εύκολα. Εάν τώρα αυτό το νερό που μας έμεινε δεν έχουμε βάλει αλάτι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όταν κρυώσει για να ποτίσουμε τα φυτά εσωτερικού χώρου, που θα τους δώσουμε πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά, αλλά επίσης θα γυαλίσουν πάρα πολύ τα φύλλα τους. Τώρα εδώ είναι μπρος βαθύ και πίσω ρέμα, ίσως δεν ξεφλουδιστούν τόσο εύκολα, αλλά θα ξεφλουδιστούν. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε ένα καταπληκτικό λίπασμα για τα φυτά μας. Ο δεύτερος τρόπος τώρα είναι, εάν δεν έχουμε τζάκι να τα ψήσουμε, δεν είμαστε όλοι δά από τζάκι εντός εισαγωγικών, και έχουμε λοιπόν φούρνο, θα έχουμε σίγουρα. Βάζουμε στο ταψί της κουζίνας ένα αντικολλητικό χαρτί, πάλι σταυρωτά κομμένα τα κάστανα, και τα βάζουμε πάνω στο χαρτί το αντικολλητικό. Σε φούρνο προθερμασμένο τα βάζουμε να ψηθούν στους 180 βαθμούς πάνω κάτω για μισή περίπου ώρα. Όταν τα βγάλουμε όπως είναι, τους ρίχνουμε από πάνω άλλη μία λαδόκολα, τα σκεπάζουμε, και ένα πανί, κατά προτίμηση παλιοί βάζαν έτσι μία κουβερτούλα ή κάτι βαρύ και μαλακό, και τα αφήνουμε για ένα μισάωρο, και όταν τα ανοίξουμε, ο του θαύματος, η φλούδα και το εσωτερικό περίβλημα θα βγουν αμέσως. Έναν άλλο τρόπο που κάνουν οι Ιταλίδες, στη Βόρεια Ιταλία,
και έχουν καταπληκτικά καθαρισμένα όμορφο με κάστανα, εκεί τα κάστανα είναι και αρκετά μεγάλα. Εκεί λοιπόν τα βάζουν σε ένα παλιό τηγάνι και ρίχνουν μισό κιλό σε αυτό το τηγανάκι χοντρό αλάτι να καθίσει. Επάνω λοιπόν χαράζουν πάλι έτσι τα κάστανα και τα κουμπάνε. Τα κλείνουν με το καπάκι και τα βάζουν πάνω στη φωτιά. Αυτά αρχίζουν να χοροπηδάνε μέσα στο αλάτι. Για 20 με 25 λεπτά τα βγάζουν με τρυπητή κουτάλα σε ένα καλαθάκι σειρμάτινο, κάτι που να αερίζεται από κάτω. Βάζουν μια πετσέτα, τα ρίχνουν μέσα, τα σκεπάζουν και σε ένα μισάωρο η φλούδα θα βγει αμέσως. Έτσι ακριβώς, ξέρετε, κάνουν στην Κρήτη τους χοχλιούς, τους μπουμπουριστούς που λένε, που είναι και η εποχή τους τώρα. Τα βάζουν έτσι σε ένα τηγανάκι με χοντρό αλάτι, τα σαλιγκάρια με το άνοιγμα προς τα κάτω πάνω στο αλάτι, τα σκεπάζουν και αυτά όπως χοροπηδών και κάνουν αυτό τον ήχο, από εκεί βγήκε και το όνομά τους τον μπουμπουριστή. Κλείνει η παρένθεση αυτή και προχωρούμε για τα κάστανα. Εάν λοιπόν θέλουμε να τα βράσουμε πιο γρήγορα, γιατί θέλουμε να τα κάνουμε ίσως πουρέ κάστανου, που είναι εξαιρετικό, τότε τα κόβουμε στη μέση με ένα μαχαίρι, έτσι, κοφτερό μαχαίρι μεγάλο, στα δύο. Δεν χρειάζεται να τα χαράξουμε εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, βάζουμε πάλι νερό να βράσει, μια γερή κουταλιά αλάτι, τα ρίχνουμε μέσα, σε 10 λεπτά τα βγάζουμε, τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο, αδειάζουμε το εσωτερικό και είναι έτοιμο για να γίνει πουρέ ή ακόμα και να φαγωθεί έτσι ή να διακοσμήσουμε κάτι που θέλουμε πάνω σε σαλάτα. Να ξέρετε λοιπόν το κάστανο τι ιδιότητες τώρα έχει, γιατί έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Εάν μαζέψουμε τα φλούδια αυτά που από το ψήσιμο, που έχουν μείνει από το βράσιμο, τα αφήσουμε να ξεραθούν και τα κρατήσουμε σε ένα βάζο γυάλινο, όπου όμως επίσης έχουμε κρατήσει και φύλλα καστανιάς. Γι' αυτό όταν περνάτε κάτω από καστανιές την εποχή που είναι ακόμα πράσινα τα φύλλα και μαζέψετε αρκετά, να ξέρετε ότι θα έχετε ένα ισχυρό αντιβιωτικό και αποχρεμτικό φάρμακο όταν θα σας χρειαστεί το χειμώνα. Τι κάνουμε λοιπόν? Βάζουμε μέσα σε ένα σαν έγχυμα, που το λέει και η λέξη, δηλαδή βάζω κάπου περίπου 25 με 30 γραμμάρια φύλλα καστανιάς και κομμάτια από την αποξηραμένη φλούδα, το εξωτερικό, το σκούρο αυτό του κάστανου, σε ένα μεγάλο ποτήρι, σε ένα μπολάκι. Από πάνω ρίχνουμε ένα ποτήρι βραστό νερό. Αυτό είναι το έγχυμα, αν διαβάζετε κάπου και δεν ξέρετε τι ακριβώς είναι. Το αφήνουμε για 10 λεπτά, το σουρώνουμε και πίνουμε ανάλογα με την κατάσταση. Δηλαδή είναι αυτό τι βοηθάει? Βοηθάει σε ασθένειες των βρόχων, είναι κατά του κοκκίτη, για τους ρευματισμούς όταν υπάρχουν πόνοι, είναι για την ξερόβυχα, για την καταρροϊκή ρινίτιδα, τη φαρυγκοαμυγδαλίτιδα, την οσφιαλγία, τις αιμορροίδες, και είναι εξαιρετικό για τη δυσκυλιότητα. Αυτό λοιπόν το κρατάμε ως είναι και πίνουμε ένα ή δύο ή τρία κουταλάκια την ημέρα ή από μισό ποτηράκι, αρκεί να μην είναι πολύ πυκτό, να είναι αραιό για να μην μας πειράξει το στομάχι. Επίσης λένε ότι είναι εξαιρετικό για τις παρανυχίδες. Πολλές φορές σε χέρια, ιδίως που είναι έτσι εργατικά, βασανίζονται από πολλές παρανυχίδες. Τι έκανε λοιπόν στη Λαϊκή Φαρμακολογία, το διαβάζουμε αυτό, όπου ο Ξενοφών Αναγνωστόπουλος, ένας καταπληκτικός λαϊκός γιατρός, έγραφε λοιπόν την εξής συνταγή. Βράζουμε μισό ή ένα κιλό κάστανα, τα ξεφλουδίζουμε και τα ξαναρίχνουμε σε εκείνο το βραστό νερό. Εδώ βέβαια δεν βάζουμε αλάτι. Τα λιώνουμε μέσα για να γίνουν χυλός, και όταν γίνει έτσι ένας πυκτός χυλός και γίνει χλιαρό, βάζουμε, βουτάμε μέσα τα δάχτυλά μας με αυτές τις παρανυχίδες, τις αντιαισθητικές, αλλά συγχρόνως και πολύ ενοχλητικές. Τα αφήνουμε αρκετή ώρα, όσο μπορούμε περισσότερο, και μια ώρα αν μπορούμε να τα κρατήσουμε, και οι παρανυχίδες θα φύγουν, λέει, χωρίς τους γνωστούς πόνους. Εμείς τα διαβάζουμε, μας αρέσει σαν λαϊκή παράδοση. Το να το κάνει κάποιος κακό δεν είναι,
μπορεί όμως να μην έχει και αποτέλεσμα. Τώρα η καστανιά, για να πάρουμε λίγο και τη ρομαντική της άποψη, λέγεται ότι η μυθολογία μας θέλει την καστανιά να είναι ο καρπός του έρωτα, μιας όμορφης νύφης και του Δία. Τα κάστανα λοιπόν επίσης, εκτός του ότι προσφέρουν πάρα πολλά σαν ασβέστιο, σίδηρο, βιταμίνη και βιταμίνες και φολικό οξύ, συμβάλλουν, λένε οι γιατροί, στην καταπολέμηση του στρες, στη μείωση της κακής χοληστερίνης, αν είναι καλοβρασμένα βοηθάν στην χώνεψη, καταπολεμούν τη διάρρεια και όπως είπαμε τα φύλλα και το του δέντρου σαν αφέψιμα ή έγχυμα, σαν αφέψιμα είναι αυτά που ψήσουμε μέσα μαζί στο νερό, είναι εξαιρετικά για το βήχα, καθώς και σε ασθένειες των βρόχων και στους ρευματισμούς. Είπαμε λοιπόν πως διατηρούνται, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι τα ξερά κάστανα παράγουν και έναν ειδικό καφέ για ποιους λέτε, για τους νευρικούς. Άρα λοιπόν γιατί να τα ξεράνουμε και να τα πιούμε, θα φάμε έτσι καλύτερα που είναι και πολύ νόστιμα και θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα πιστεύω. Επίσης θα σας πω και μια ωραία συνταγή που θα φτιάξετε απλή, μια ωραία σαλάτα που θα εντυπωσιάσετε την οικογένεια ή τους καλεσμένους σας και θα είναι σαλάτα με σπανάκι, κάστανα και κουκουνάρια. Το βράδυ στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε την συνταγή, γιατί αν δεν την κάνετε τώρα, να ξέρετε ότι για τα Χριστούγεννα θα είναι ό,τι πρέπει. Πριν σας πω τη συνταγή, μην ξεχάσετε τη Δευτέρα, που είναι 14 του μηνός και είναι του Αγίου Φιλίππου, είναι η μέρα που θα σουρώσουμε εκείνο το καταπληκτικό λικέρ το 44, εκείνο που θα έχει τη γεύση του καφέ. Και να ξέρετε φίλοι μου ότι αν το συνοδεύσετε με ψητά κάστανα, με τις συνταγές που είπαμε, θα έχετε ένα θαυμάσιο σνακ μαζί με ένα καταπληκτικό πολύ ωραίο λικεράκι. Πάμε λοιπόν για να φτιάξουμε τη σαλάτα μας. Θα χρειαστούμε φρέσκο σπανάκι, κατά προτίμηση τα φυλλαράκια μόνο και όσο μπορείτε πιο μικρό. Να ψάξετε να βρείτε αυτό που λένε το baby σπανάκι, το μικρό. Ένα κρεμμύδι ξερό κομμένο σε λωρίδες και αυτό μικρό στρογγυλό να κάνει ωραίες ροδέλες. Μισό φλιτζάνι σταφίδες ξανθές. Μισό φλιτζάνι ή λιγότερο κουκουνάρι, το οποίο όμως θα καβουρδίσετε. Γύρω στα 10 με 12 μεγάλα ή 12 με 14 μικρότερα κάστανα ψημένα ή βρασμένα. Μία κουταλιά ελαιόλαδο, μισή κουταλιά ζάχαρη, λίγο αλάτι και πολύ φρεσκοτημένο πιπέρι. Τώρα τι θα πω, θα φτιάξουμε τη σαλτσούλα, το dressing, όπως λέμε ελληνικά. Θα χρειαστούμε 5-6 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, 1 κουταλιά μέλι, αλάτι και λίγο πιπέρι. Αφού λοιπόν πλύνουμε καλά το σπανάκι, το στεγνώνουμε και το κόβουμε σε κομμάτια με τα δάχτυλά μας αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό το βάζουμε ολόκληρα και το βάζουμε σε μία σαλατιέρα. Σε μία κουταλιά από το ελαιόλαδο καβουρδίζουμε ελαφρά τα κουκουνάρια. Κόβουμε τα κάστανα σε μικρότερα κομμάτια και τα περνάμε και αυτά λίγο από εκεί από το τηγανάκι, ρίχνοντας και λίγη ζάχαρη επάνω, ελάχιστη όμως, ίσα ίσα για να γλασαριστούν, όπως λέμε, να γίνουν έτσι πολύ πιο νόστιμα και γυαλιστερά. Τα άλλα το πιπερώνουμε. Προσθέσουμε στο σπανάκι το κρεμμύδι, όπως είπαμε, πολύ λεπτές ροδελίτσες, τις σταφίδες, το καβουρδισμένο κουκουνάρι και τα γλαζαρισμένα κάστανα. Ετοιμάζουμε αυτή τη σαλτσούλα βάζοντας ένα σέικερ και ανακοινώντας το πολύ καλά και το ρίχνουμε τη στιγμή που θα είναι να σερβίρουμε, γιατί διαφορετικά θα μας μαραθεί το σαλατικό. Την στολίζουμε πάρα πολύ όμορφα, την κάνουμε έτσι σαν βουναλάκι, τη σερβίρουμε στο τραπέζι, τη μέσα στη μέση και όλοι θα πούνε πω πω μια καταπληκτική σαλάτα. Και με αυτές όλες τις πληροφορίες σας αφήνω μέχρι την άλλη εβδομάδα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα κυρία Μαρία, ευχαριστούμε. Καλημέρα και εγώ.